Να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα, τον συνάδελφο, τον Στέλιο προφανώς, αλλά όλους σας, περιφερειάρχη, τους δημάρχους, όλους σας, καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, η παρουσίαση αυτού του έργου μας φέρνει στην δημόσια συζήτηση μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα της διοικητικής επιστήμης. Γιατί, ενώ στην πραγματικότητα θα λέγε κανένας ότι η συζήτηση είναι σχετικά απλή. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να απλοποιήσουμε διαδικασίες. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, θέλουμε να τις απλοποιήσουμε, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να κάνουμε τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πιο εύκολη στο εσωτερικό τους και σε τελευταία ανάλυση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες επίσης πιο εύκολη. Άρα λοιπόν η βασική, αν θέλετε, κατεύθυνση, η βασική στόχευση είναι απλή. Τι ήθελε, τι στόχευσε να κάνει αυτό το έργο? Αυτό το έργο ήθελε να καταχωρήσει και να καταγράψει τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν και εφαρμόζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αφού τις καταγράψει, να δει σε ποια κατεύθυνση μπορεί να τις προτυποποιήσει, να φτιάξει ορισμένα πρότυπα, ορισμένες καλές αστοποπρακτικές, προκειμένου αυτές με αυτή την έννοια να εφαρμοστούν, αυτές εφαρμοζόμενες οι αρχές να οδηγήσουν σε μια πιο λιτή και απλή καταρχήν διαδικασία, και μέχρι τώρα βρισκόμαστε στο κανονιστικό επίπεδο, βρισκόμαστε στο ρυθμιστικό επίπεδο, και εν συνεχεία αυτή όλη η προτυποποίηση να εισαχθεί με μια ψηφιακή εφαρμογή, έτσι ώστε αυτά όλα να μπορούν να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο λιτά. Θα έλεγε κανείς, ανεξαρτώς του μεγέθους, στην μεθοδολογική του σύλληψη, απλό. Βλέπετε όμως και από την τοποθέτηση που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος ότι αμέσως ανοίγουν κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα. Η εικόνα και η διάκριση μεταξύ διαδικασίας και αρμοδιότητας είναι πάντα τόσο απλή? Η αρμοδιότητα συνέχεται, συμπλέκεται, σχετίζεται σε τελευταία ανάλυση με αυτήν καθε αυτήν τη διαδικασία? Όταν αποφασίζω, μιας και μιλήσαμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, όταν αποφασίζω το τι, αυτό είναι η αρμοδιότητα, τι έχει να κάνει ένας οργανισμός, μια οργανική μονάδα, όταν αποφασίζω το τι είναι άσχετο από το πώς. Πώς θα το κάνω αυτό το οποίο έχω αποφασίσει την αρμοδιότητα, πώς θα την ασκήσω? Συνδέονται αυτά? Προφανώς και συνδέονται, γιατί, και μάλιστα συνδέονται άρρηκτα. Γιατί? Διότι αν σε τελευταία ανάλυση αποφασίσω ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο στην πορεία όμως για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, από το πώς αναιρείται το τι. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια αμφίδρομη σχέση, μια διαλεκτική σχέση πάντοτε ανάμεσα στις αρμοδιότητες και στη διαδικασία υλοποίησής τους. Αυτά όλα έχουν σχέση με την ευρύτερη δημόσια συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τελικά για μια μεθοδολογία με την οποία κατανέμουμε, γιατί κατ' επανάληψη έχω πει και θα ήθελα να το επαναλάβω εδώ, και θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση η οποία βαθαίνει αφήνει σιγά σιγά το αποτύπωμά της και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη καθαρότητα στις ρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε. Τι εννοώ? Όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε πολύ μεγάλο βαθμό περιοριζότανε σε έναν δημόσιο διάλογο για το ποιες αρμοδιότητες θα φύγουν από το κράτος για να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον μιας πρώτης φάσης αυτής της συζήτησης, αυτό δεν ενέπλεκε καθόλου ή ενέπλεκε πολύ περιορισμένα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η κύρια και κεντρική συζήτηση ήταν η μεταφορά αρμοδιοτήτων ούτε καν του συνόλου του κράτους, μια συγκεκριμένη εστίας του κράτους, δηλαδή των αποκεντρωμένων διοικήσεων, δηλαδή τι του τμήματος εκείνου του κράτους, στο οποίο το κεντρικό κράτος είχε αποφασίσει να αποκεντρώσει κάποιες διαδικασίες ή αρμοδιότητες. Τα λέω και τα δύο μαζί. Και η συζήτηση η οποία γινόταν ήταν πια από αυτά τι μπορεί να μεταφερθεί και τι πρέπει να μεταφερθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, δηλαδή στις περιφέρειες. Αυτή ήταν η συζήτηση τώρα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δεν ήταν κάτι ευρύτερο. Ήταν κάτι εστιασμένο σε αυτό. Όταν λοιπόν ανοίγει η συζήτηση, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ήταν και ακόμα πιο εστιασμένο,
ήταν το αν θα μεταφέρουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και αν θα μεταφέρουμε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και κάποιες από τις συλλογικές αρμοδιότητες ήταν αποκεντρωμένες. Με δεδομένη την τοποθέτηση της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι δεν πρόκειται να εξετάσουμε σε αυτή τη φάση την μεταφορά της υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις περιφέρειες, άρα αυτό είναι μια απόφαση της κυβερνήσεως, η συζήτηση έκλεισε ακόμα περισσότερο και έγινε στο να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων. Τώρα θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή ξανανοίγει και είναι μια καλή αφορμή που μας δίνει η συνάντησή μας σήμερα στην ΕΕΤΑ να αποσαφηνίσουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί? Γιατί η κεντρική και μεγάλη συζήτηση, το κεντρικό και μεγάλο ζήτημα, είναι να κυρίως να ορίσουμε μέσα στην πολυπλοκότητα του νεωτερικού κράτους να καθορίσουμε τι? Το σημείο εκείνο στο οποίο διεξάγεται οργανωμένα, λογικά, θεσμικά αυτή η συζήτηση και λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα για την πολυεπίπεδο. Ποιος θα αποφασίσει όλα αυτά? Μέσα από τα λόγια του Σπύρου μου ήρθε στο μυαλό και διέκρινα κατά τη γνώμη μου και μία, αν θέλετε, έναν θετικό συναγωνισμό, να το πω, όχι όμως χωρίς ζητήματα, που μπορεί να αρχίσει να διεξάγεται στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. Εγώ είμαι μεγάλος υποστηρικτής του υποτελικού κράτους. Όχι ότι το έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά και γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό απηχεί αυτό το οποίο λίγο πριν σας περιέγραψα. Τι συζητάμε σήμερα εδώ? Την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών. Σωστά. Σωστά. Αυτή η συζήτηση είναι μια τεχνική συζήτηση. Είναι μια συζήτηση στην οποία θα την πάρουν οι ειδικοί της πληροφορικής, θα μας την κάνουν μια πλατφόρμα, θα μας την κάνουν κιόλας. Αλλά αυτό είναι όλο ή όχι? Θέτοντας αυτό το ερώτημα, ήδη έχουμε πάει ένα βήμα πίσω. Γιατί κατά την κρίση τη δική μου, που είμαι πιο παραδοσιακός στις προσεγγίσεις αυτές, το κρίσιμο ζήτημα είναι το ρυθμιστικό. Είναι το κανονιστικό. Είναι η νομοθεσία. Είναι να αποφασίσουμε πριν απ' όλα όλο αυτό το οποίο έχει θεσπιστεί, εάν σε τελευταία ανάλυση το θέλουμε, αν δεν το θέλουμε, πώς πρέπει να το φτιάξουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε ευκολότερο. Τα ψηφιακά εργαλεία παραμένουν εργαλεία υλοποίησης μιας κεντρικής απόφασης. Μας κάνουν να κάνουμε με ευκολότερο και ταχύτερο και λειτουργικότερο τρόπο τι? Μία απόφαση όμως η οποία πρέπει σε κάποιο επίπεδο να έχει ληφθεί πριν. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα ψηφιακά εργαλεία την απόφαση. Πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία θεσμικά και κανονιστικά ότι θέλει να απλοποιήσει τις διαδικασίες και σε δεύτερο επίπεδο αυτή η απλοποίηση να έρθει να εκφραστεί με ένα ψηφιακό τρόπο. Θα μπορούσε να αποφασίσει, παραδείγματος χάρη, να μην τις απλοποιήσει? Θα μπορούσε. Γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητη μία συγκεκριμένη διαδικασία. Θα μπορούσε να ψηφιοποιήσει αυτή τη μη απλοποιημένη διαδικασία? Επίσης θα μπορούσε. Θα πήγαινε πιο γρήγορα? Βεβαίως και θα πήγαινε πιο γρήγορα. Αλλά θα παρέμενε στην βάση της η ίδια διαδικασία, που όμως αντί να την εκτελεί ο υπάλληλος με το χέρι και πηγαίνοντας στα χαρτιά όπως ωραία το περιέγραψε ο Σπύρος από εδώ ή εκεί, θα το έκανε με την ψηφιακή διαδικασία. Μπορούμε όμως και να την ελαφρύνουμε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τα χαρτιά. Μπορούμε να αφαιρέσουμε βήματα. Μπορούμε να αφαιρέσουμε υπογραφές, φυσικά. Αλλά αυτό ποιος θα μας τα αποφασίσει? Ένας τεχνικός της πληροφορικής? Όχι, αυτός δεν αποφασίζει. Αυτός θα εφαρμόσει. Αυτό θα το αποφασίσει πάλι αυτός που είναι ο ρυθμιστής. Πού γυρνάμε λοιπόν τώρα? Γυρνάμε στην κεντρική συζήτηση για τη φύση του κεντρικού κράτους. Γιατί σας λέω ότι αυτό έχει να κάνει με την επιτελικότητα? Διότι η κατεξοχήν δουλειά που πρέπει να κάνει το κράτος είναι η πρώτη. Είναι η ρυθμιστική, η κανονιστική. Και εν συνεχεία όλο το κομμάτι το εφαρμοστικό, το κομμάτι της υλοποίησης, πρέπει να κατεβαίνει προς τα κάτω. Στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εισαχθούν και πρόσθετα κριτήρια. Γιατί πρόσθετα κριτήρια? Γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς, ας το πω,
έναν λειτουργικό χαρακτήρα που πρέπει να λύσουμε, έχουμε και δεσμεύσεις οι οποίες πηγάζουν από το ίδιο το Σύνταγμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση με τι ασχολείται? Ποιο είναι το τεκμήριο της αρμοδιότητάς της? Οι τοπικές υποθέσεις. Πρέπει λοιπόν να καθοριστεί εδώ, λόγω της εκείπητας, η καταρχήν προτεραιότητα της αυτοδιοίκησης στη ρύθμιση των τοπικών υποθέσεων, και αυτό είναι που μας βάζει και το κριτήριο με το οποίο θα αποφασίσουμε τελικά για τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το έργο μεθοδολογικά μας ανοίγει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, και επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση και με τους μελετητές και με τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε αυτό, είναι σαφές ότι όλα αυτά τα ζητήματα τους απασχόλησαν. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω για τη σημαντική εργασία την οποία έχουν κάνει, καθώς συναντήθηκαν με αυτά τα προβλήματα τα οποία θα συνεχίσουμε να συναντάμε. Το δεύτερο το οποίο, αν θέλετε, θέλω να σας πω εδώ, είναι ότι τελικώς έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση να μην, ας το πω, έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Έχει μεγάλη σημασία να γιώνεται με την πραγματικότητα του πολίτη και να φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχει μεγάλη σημασία επίσης η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται. Να ξέρετε ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, ειδικά όταν έχουμε να θέσουμε τέτοια ζητήματα αυξημένης πολυπλοκότητας, γι' αυτό και γυρνάω σε κάτι το οποίο είπα στην αρχή, έχει μεγάλη σημασία να καθορίσουμε τους θεσμούς και τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους επιλύουμε αυτά τα ζητήματα και το κάνουμε συστηματικά. Γιατί? Διότι όταν δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος όγκος ρυθμιστικός σε αυτό το επίπεδο, επειδή εν συνεχεία οι εργασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, τι διακινδυνεύουμε στην ψηφιακή εποχή? Την ώρα που τελειώνουμε κάτι, αυτό το κάτι ήδη να έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο χρόνος τον οποίο χρειαζόμαστε για να κάνουμε σύνθετες τέτοιου τύπου ασκήσεις είναι μεγάλος, οι ταχύτητες πια οι ψηφιακές είναι τέτοιες που την ώρα που το τελειώνουμε δεν έχει πια χρηστικότητα. Έχει ξεπεραστεί. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το να αναπτυχθούν δομές μέσα στο ίδιο το κράτος, οι οποίες όμως είναι προσαρμοσμένες σε αυτού του τύπου τις αναγκαιότητες και τις παρακολουθούν συστηματικά. Να γίνω σαφέστερος. Τη συζήτηση για τις αρμοδιότητες δεν μπορούμε να την ανοίγουμε μία φορά τη δεκαετία. Η συζήτηση για τις αρμοδιότητες είναι μία συνεχή συζήτηση. Πρέπει να είναι μία συζήτηση η οποία διεξάγεται σε ένα σημείο του κράτους συστηματικά και συνεχώς. Απλώς πρέπει να είναι ξεκάθαρη η μεθοδολογία. Απλώς πρέπει να είναι ξεκάθαρο το σημείο. Απλώς πρέπει να είναι ξεκάθαρες αυτές οι αποφάσεις. Υπάρχει αυτό το σημείο σήμερα στο κράτος? Θεωρητικά είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Λειτουργεί πρακτικά? Να είμαστε πρακτικοί σε αυτό το σημείο. Κάθε μέρα ψηφίζονται νομοθετήματα. Εσείς το κοιτάτε και καλά κάνετε από τη σκοπιά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ ως Υπουργός Εσωτερικών είμαι υποχρεωμένος να το βλέπω συνολικά. Κάθε μέρα ψηφίζεται νομοθετήματα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα στη Βουλή έχουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι εγκαθιδρύουν νέες αρμοδιότητες. Ο κάθε νόμος από αυτούς. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο κρίνουμε το τι συμβαίνει με αυτές τις αρμοδιότητες μέσα στο ίδιο το κράτος. Θα έπρεπε να ασκηθούν, η πρώτη βασική ερώτηση. Ή θα έπρεπε να μείνει δικαϊκά αρρύθμιστος ο χώρος? Όταν ασκούνται, μήπως ασκούνται παραλλήλως και σε κάποιο άλλο σημείο και δεν το έχουμε δει? Μιλάμε για χιλιάδες αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή. Έχουμε σαφή εικόνα? Ποιος? Θα πει κάποιος στα Υπουργεία. Όταν είναι συναρμοδιότητες, όταν εμπλέκουν περισσότερους φορείς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί παρά να φτιάξουμε και να οικοδομήσουμε, και σε αυτό δουλεύουμε, ένα τέτοιο σημείο το οποίο θα μας λύνει αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά ξαναλέω, αυτή η σχέση υποχρεωτικά εμπλέκει τη συζήτηση για τις διαδικασίες. Έχουμε συγκεκριμένα παράδειγμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πως κάποιος κάτι σκέφτηκε για τις αρμοδιότητες και 12 χρόνια μετά ακόμα δεν ασκούνται ή ασκούνται πλημελώς. Γιατί, να πω ένα παράδειγμα, γιατί το 2010 ο νομοθέτης σκέφτηκε ότι πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι πολεοδομίες να βρίσκονται και κάθε δήμος να έχει μία πολεοδομία. Από το 2010 μέχρι το 2022 πηγαίνουμε με παρατάσεις διοικητικής υποστήριξης, έτσι. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί κάποιος σκέφτηκε να πάει την αρμοδιότητα κάπου. Αυτός ακόμα, ο κάποιος νομοθέτης που το σκέφτηκε, δεν σκέφτηκε πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αρμοδιότητα. Έχω τους μηχανικούς να την κάνω τη δουλειά?
Όλοι οι δήμοι έχουν τους απαραίτητους μηχανικούς. Διαδικαστικά το βάρος το αντέχουν οι μικροί δήμοι. Αυτό δεν απασχόλησε την ώρα που κάποιος είπε η αρμοδιότητα φεύγει. Μπορεί σε μια θεωρητική, αν θέλετε, κατασκευή η αρμοδιότητα καλά να πήγε έτσι όπως πήγε και καλά να μπήκε εκεί που μπήκε. Το διαδικαστικό μέρος, πώς υλοποιείται αυτή η αρμοδιότητα, συνδέεται με την απόφαση λοιπόν την καταρχή για την αρμοδιότητα. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ανθρώπινο δυναμικό, οργανωσιακός χαρακτήρας, είδα μέσα ότι το έργο έχει μια προτυποποίηση για την οργανωτική δομή των Δήμων. Οργανωσιακός χαρακτήρας και εν συνεχεία αρμοδιότητες και διαδικασίες, όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αλληλεπιδρά προκειμένου να επιτυχαίνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, στην παρούσα φάση, νομίζω με αυτές τις συνειδητοποιήσεις που γίνονται και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι διάλογοι, παρότι μπορεί να φαίνονται τεχνικοί, να διεξάγονται και να διεξάγονται συστηματικά, ειδικά στο ανώτερο επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε συστηματικά αυτό, γιατί είναι ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Πατούλης εδώ, γιατί είστε δήμαρχοι εδώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τελικά είναι αυτοί που είναι κρίσιμο να αποφασίσουμε για το πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα. Στο επίπεδο λοιπόν της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αυτό που έχουμε πει με τον Στέλιο είναι ότι στην πραγματικότητα εντάσσουμε και αυτό το έργο της ΕΕΤΑ μέσα στην συνολική παρέμβαση την οποία κάνουμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Μένει μια μεγάλη συζήτηση η οποία αφορά τις 1.200 αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Και αυτή είναι μια συζήτηση όμως που τώρα θα την ανοίξουμε, θα γίνει και προς τα πάνω, δηλαδή θα γίνει και προς την περιφέρεια του πρώτου, προς την περιφέρεια και προς τους Δήμους, άρα ο ΤΑ και Α και Β βαθμού. Άρα λοιπόν είναι μια πιο διευρυμένη και ανοιχτή συζήτηση. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου μηχανισμού που θα αποτυπωθεί στον οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών με μια συγκεκριμένη διεύθυνση που θα ενισχυθεί, που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Θα φτιαχτεί ένα ψηφιακό εργαλείο σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιούμε για να πάρουμε τις πιο σωστές αποφάσεις για τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων. Και επομένως νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια πιο ορθολογική και όχι καταρχήν συζήτηση, όχι μια πολιτική συζήτηση, αλλά αν θέλετε μια πιο τεχνική, πιο μεθοδολογικά σταθμισμένη και όρημη συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε στα ζητήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά βάσης και μια δουλειά σημαντική. Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα που απασχολούν ούτως ή άλλως τη διοικητική επιστήμη, αλλά προφανώς και το Υπουργείο Εσωτερικών. Και είναι απολύτως καλοδεχούμενη, για να μην πω πολύ κρίσιμη και σημαντική, η δουλειά η οποία έχει γίνει εδώ με αυτή την παρέμβαση που κάνετε με αυτό το έργο. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα φανεί η αξία και η χρησιμότητά του. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πρώτη φάση του έργου. Προφανώς υπάρχει ανάγκη να το εξελίξουμε περαιτέρω, καθώς θα το υλοποιήσουμε και πρέπει να το δούμε να εφαρμόζεται στην πορεία. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα έχει γίνει. Με το Στέλιο είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υλοποίησης, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της απλοποίησης. Και, γιατί αυτό είναι ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και εν συνεχεία αξιοποιώντας αυτή τη δουλειά και προφανώς εν συνεχεία να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετικά σημαντική δουλειά την οποία έχετε κάνει. Νομίζω ότι είναι πράγματι μια μεγάλη στιγμή και ένα μεγάλο έργο το οποίο παραδίδεται σήμερα και το οποίο παρουσιάζεται σήμερα και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση με επιμονή και αφοσίωση. Ευχαριστώ πολύ.